Νίκος Παπάς, υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπά. Καλημέρα κύριε Κορνάκη, καλημέρα κύριε Στυλιανού. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε παρά από τις φωτιές. Οι ευθύνες δεν κρύβονται και πρέπει να αποδοθούν, είπατε χθες σε δήλωσή σας. Με συγχωρείτε, πού εντοπίζετε εσείς τις ευθύνες? Καταρχήν στην μη υποστήριξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της δασικής υπηρεσίας και του γεγονότος ότι για κάποιο λόγο για 5 μέρες σιγόκεγε αυτή η φωτιά και δεν υπήρξε η κατάλληλη αντίδραση. Για τη Ρόδο, λέτε. Αναφέρεστε στη Ρόδο. Εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια καταστροφή και πραγματικά πρέπει να κάτσουμε να σκύψουμε πάνω από το φαινόμενο, διότι έχουμε πολύ περισσότερα στρέμματα να καίγονται τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι εστίες. Οι εστίες είναι λογικό να υπάρξουν. Όταν έχεις τεράστιες θερμοκρασίες, όταν ξέρω το κλίμα πάρα πολύ, θα έχεις τέτοια προβλήματα. Το ζήτημα είναι ότι έχει αλλάξει η προσέγγιση και αφήνεται η φωτιά να τελειώσει το έργο της και απλώς εκενώνουμε. Ουσιαστικά μας λέτε ότι δίνεται βάση στην εκένωση και όχι στην κατάσβεση της φωτιάς. Είναι προφανές ότι εδώ πέρα μια δασική υπηρεσία, η οποία είναι απομειωμένης ικανότητας, είχαμε κάνει και ερώτηση στα τέλη του Μάρτη, λείπουν 550 άτομα, είναι απαρχαιωμένοι. Ο στόλος, δεν έχουν τη έχουν δυνατότητα. Έχουν όμως ενισχυθεί, λένε, τα εναέρια. Τα εναέρια, ξέρετε τι έπρεπε να γίνει. Ακούσαμε πέρσι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα υπάρχει το γιγαντιαίο πρόγραμμα Αιγής. 1,7 δις. Λοιπόν, αυτό αντί να το κάνει μια επιτελική δομή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το πήρε το ΤΑΙΠΕΔ. Και πάει με τον Αραμπά, κατά το κοινό λεγόμενο. Θα μπορούσαμε λοιπόν τα εναέρια μέσα τα οποία προβλέπονται, τα καναντέρ, τα ελικόπτερα, τα ντρόνς, έτσι που είναι και στην πρόληψη, να τα έχουμε προμηθευτεί και αυτό δεν έχει συμβεί. Οπότε είστε υποψήφιος πρόεδρος, ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι θα θέλει να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία της χώρας. Εσείς στην αντίστοιχη περίπτωση, κωδικοποιημένα, 3 πράγματα που θα κάνετε διαφορετικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχήν να γεμίσει η πυροσβεστική με τις κενές οργανικές θέσεις. Στις 4.500. Βεβαίως, να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία και να δούμε και τα θέματα των αρμοδιοτήτων πλέον. Mm-hmm. Διότι έχει δοκιμαστεί για πάρα πολλά χρόνια ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να βάλουμε ένα τεράστιο ερωτηματικό. Αν λειτουργεί και να αλλάξει η φιλοσοφία προσέγγισης, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η επέμβαση περιορίζεται στα εναέρια μέσα. Τα εναέρια μέσα καθυστερούν να έρθουν, είναι λογικό, δεν είναι άπειρα, δεν είναι άφθονα, έτσι δεν είναι, και παρεμβαίνουν όταν πλέον η φωτιά έχει πάρει κάποια έκταση. Από τη μεριά της κυβέρνησης λέει ότι υπάρχουν πυρκαγιές και θα υπάρχουν. Βλέπουμε και στον Καναδά, που είναι ένα μέρος το οποίο ενδεχομένως να έχει καλύτερο συντονισμό, να καίγονται μεγάλες δασικές εκτάσεις. Οπότε αυτό δεν σας προβληματίζει ότι θα πρέπει η πρόληψη να υπάρχει και από άλλους τομείς και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης? Κυρία Στυλιανού, να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Για προσωπική μου δουλειά ανέβαινα την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας εχθές. Λοιπόν, ανεβαίνοντας, είδα στην Ηλίκη να καίγεται ένα πεύκο. Ένα πεύκο. Το έβλεπα, βλέπαμε τον καπνό γύρω στο 10 λεπτά πριν φτάσουμε στο σημείο, ένα τέταρτο. Πήγαμε, κάναμε τη δουλειά μας και γυρνώντας είχε εξελιχθεί σε κανονική φωτιά. Σε κανονική φωτιά, είχαμε και ένα μέτωπο. Όταν κατεβαίναμε, όταν γυρνάγαμε και η φωτιά είχε εξελιχθεί, είδαμε και την πυροσβεστική να ανεβαίνει. Μάλιστα. Κατανοητό. Για να προχωρήσουμε και τη συζήτηση στα υπόλοιπα θέματα, εδώ για να το κλείσουμε με αυτό, αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και ενδεχομένως θα έπρεπε να αναγνωριστούν με κάποιο τρόπο και με ποιον? Αλίμονο, αν δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για αυτές τις κλίμακες στην καταστροφή, εντάξει, θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό όλοι. Άρα. Δεν ξέρω, άρα να δούμε. Πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις. Δεν πρέπει να αναλυφθεί στοιχειοδός μια πολιτική ευθύνη. Από κάποιο υπουργό. Τα στρέμματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν ξέρω. Άρα ζητάτε, για παράδειγμα, για να το πούμε απλά, να παραιτηθεί ο κύριος Κικίλιας ενδεχομένως. Ζητάμε καταρχήν εξηγήσεις και εκεί θα κρίνουμε αν θα πρέπει να μείνει στο. Εάν θα ζητήσουμε να μείνει στη θέση του ή όχι ο κύριος Κικίλιας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως και στα του ΣΥΡΙΖΑ. Διάβαζα χθες στην εφημερίδα Το Βήμα μια δημοσκόπηση τη Μέτρων Ανάλυση. Βάση, αντιλαμβάνομαι, που δείχνει σαφές προβάδισμα της Έφης Αξιόγλου. Μετά έρχεται ο κύριος Τσακαλώτος και μετά στην τρίτη θέση είστε εσείς. Αυτό σας προβληματίζει με κάποιο τρόπο? Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις των εσωκομματικών εκλογών έχουν μία παράδοση να έχουν αστοχίες και είναι αυτό λογικό. Γιατί είναι λογικό? Διότι δεν είναι προσδιορισμένο το εκλογικό σώμα. Θέλω να θυμίσω ότι προβλέπανε ότι θα βγει η Ντόρα Παγκογιάννη και βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς. Προβλέπανε ότι θα βγει ο Βαγγέλης Βενιζέλος και βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Προβλέπανε ότι θα βγει ο Ανδρέας Λοβέρδος και βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ότι έχουν ένα δομικό πρόβλημα οι δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν καταλογίζω σκοπιμότητες, αλλήμωνο. Διότι δεν είναι προσδιορισμένο το εκλογικό σώμα. Άρα το να
φτιάξεις ένα δείγμα, μικρό το δείγμα. Ένα δείγμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του κόσμου που τελικά θα πάει να ψηφίσει, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα λέγατε το ίδιο αν, αν είχατε προηγηθεί για εσείς στις δημοσκοπήσεις. Έτσι κι αλλιώς, η δική μου υποψηφιότητα είναι η πιο φρέσκια. Ναι. Λίγο μετά το σημείο εκκίνησης. Ελπίζω να βρούμε το χρόνο να συζητήσουμε, διότι τώρα βλέπω και στα monitor σας ότι όλοι σε άλλα κανάλια. Είστε κάπου. Είναι, ναι, αλλά αυτό δεν είναι καλή εικόνα. Θα κάτσετε σε ένα τραπέζι, θα κάνετε debate. Πρότεινα να έχουμε και πριν το σκληρό πυρήνα των διακοπών μία συζήτηση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το να είναι ο Νίκος στο Μέγκα, η Έφη στο Sky και ο Ευκλήδης στο Open, δεν είναι εικόνα η οποία περιμένει κανείς. Θα κάτσετε μετά το καλοκαίρι σε ένα τραπέζι. Εσείς είχατε ζητήσει δύο. Ζήτησα από σήμερα, από τώρα μέχρι το τέλος του Ιουλίου, να γίνει μια πρώτη συζήτηση, να κρατηθεί το ενδιαφέρον, να ανοίξουμε ποιος τα χαρτιά μας. Συγγνώμη. Ποιος διαφώνησε. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιου τύπου αποκαλύψεις. Άρα θα πάμε όμως ένα Είμαι σίγουρος ότι κύριε Γορονάκη, κυρία Στελιώνη, είστε στο ρεπορτάζ. Μπορείτε όλα να τα κάτι άλλο τώρα. Επειδή η Στέλλα για τη δημοσκόπηση, με ποιον από τους ανθυποψήφιους σας είστε πιο κοντά ενδεχομένως, αν πρέπει να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο και δεν είστε σε αυτό. Θα περιμένουμε, θα είμαστε στο δεύτερο γύρο απολύτως σίγουρα. Και η ερώτηση που μου κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά προϋποθέτει ότι θα ξεδιπλωθούν και οι πολιτικές ατζέντες. Έχετε διαφορές ο ένας με τον άλλον. Προφανώς και έχουμε. Δεν περιφέρει, νομίζω, ότι ο καθένας το πρόσωπό του απλώς και ζητάει την εκλογή στη βάση μιας καλής παρουσίας. Ακούστε, εγώ θα σας πω τι λέω εγώ. Ναι. Δεν θα προσδιορίσω. Θα τα ακούσουμε στο debate αυτά. Τα κρατάτε για το debate. Μα βλέπετε για την άχαρο. Διότι εσείς είστε υποχρεωμένοι να με ρωτήσετε ποιες διαφορές έχουμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι για να ακούσει ο κόσμος. Γιατί λένε ότι είναι τρία πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Διεκδικούν την Προεδρία. Τι είναι αυτό που τους χωρίζει και δεν τους ενώνει. Ακριβώς. Είναι μια πάρα πολύ λογική ερώτηση, την οποία θα έπρεπε στο ίδιο στούντιο να κάτσουμε να συζητήσουμε. Αλλιώς θα έχουμε τον άχαρο ρόλο. Εσείς είστε υποχρεωμένοι. Όσο εκτιθείς όσες να με ρωτάτε, θα σας πω αμέσως. Και εγώ να μην κάνω την επιλογή να περιγράφω τις θέσεις των άλλων. Εγώ θα σας πω τι λέω εγώ. Εσάς να έτσι δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, πού θέλετε, τι ΣΥΡΙΖΑ θέλετε να φτιάξετε εσείς. Εγώ λέω ότι πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Ποια είναι η πραγματικότητα. Ότι χάσαμε ένα τεράστιο κομμάτι της εκλογικής μας δύναμης. Και χάσαμε ένα τεράστιο κομμάτι της εκλογικής μας δύναμης από ψηφοφόρους που στην δημοσιογραφική πολιτική καθομιλουμένη λέμε μετριοπαθείς, κεντρώους, κεντροαριστερούς. Εάν αυτό δεν το αναγνωρίσουμε και πούμε ότι παιδιά έχει φουρτούνα η θάλασσα, πάμε πίσω στο ασφαλές λιμάνι της ριζοσπαστικής αριστεράς, θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εσείς θέλετε να πάτε προς το κέντρο. Θέλουμε να ασκήσουμε πολιτικές οι οποίες θα καταστήσουν την πρότασή μας ελκτική προς τα κομμάτια των ψηφοφόρων που απολέσαμε. Δεν ήταν. Άρα από το αποτέλεσμα δεν ήταν η πρόταση που διατύπωσε από προεκλογικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε πάρα πολύ περιεκτικό πρόγραμμα. Τι αναδείξαμε όμως, μάλλον αναδείξαμε μία εικόνα καλού διαπραγματευτή. Ναι. Φρεσκάραμε και ξύναμε μνήμες του 2015 σε μία περίοδο που ο κόσμος αυτά ήθελε να τα αφήσει πίσω. Πώς γίνεται όμως να μην το έχει δει κανείς αυτό και να γίνεται, το βλέπετε γίνονται, τώρα, κυρία Στυλιανού, όταν συρρυκνώνεται τα ποσοστά του κόμματός σας. Εδώ προσέξτε να δείτε, εδώ βάζετε ένα πάρα πολύ κύριο ζήτημα που αφορά την ποιότητα του διαλόγου που πρέπει να υπάρξει μέχρι την εκλογή της Νέας Ηγεσίας. Και εγώ και ο Ευκλήδης και η Έφη, λιγότερο ο Στέφανος Τζουμάκας, έχουμε υπάρξει υπουργοί του Τσίπρα. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Από τους στενότερους συνεργάτες. Και στα ηγετικά επιτελεία για την περίοδο 19-23. Ναι. Αυτό συνιστά και ένα πλεονέκτημα για όλους μας. Γιατί? Διότι ουδής τουλάχιστον εκ των τριών δικαιούται να ασκεί ευθέως κριτική στον άλλον. Διότι ήμασταν όλοι μαζί στα ηγετικά κλιμάκια, παίρναμε όλοι μαζί αποφάσεις. Όταν ξεκινάμε λοιπόν την απαραίτητη λαθολογία. Ας μου επιτραπεί. Ναι, ναι. Πρέπει να μιλήσουμε για τα λάθη μας. Νομίζω ότι η αυτοκριτική κάνουμε έτσι είναι χρήσιμη. Αλλά τι κάνουμε όλοι. Κάνουμε όλοι συλλογική αυτοκριτική. Ωραία. Δεν μπορεί δηλαδή ατομική. Ο Νίκος Παπάς να πει ότι έκανε ένα λάθος ο Ευκλήδης. Εντάξει, δεν ασχολούσαστε όλοι με το ίδιο πράγμα. Ας πούμε το οικονομικό πρόγραμμα, φαντάζομαι, ο κύριος Τσακαλώτος το κατέρτισε. Δεν είναι έτσι και να σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης υπάρχει ο συνταγματικός κανόνας που λέει ότι η ευθύνη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι συλλογική. Εντάξει, δεν ήσασταν Υπουργικού Συμβουλίου, τα κόμματα δεν λειτουργούν ακριβώς έτσι. Διότι, προσέξτε όμως, υπάρχει και ένα. Είναι ωραίο έτσι για να αποφύγετε την κριτική, αλλά. Και ένα, καθόλου δεν θα την αποφύγουμε, ίσα-ίσα. Λέω ακριβώς το αντίθετο. Όχι, ο ένας με τον άλλον. Υπάρχει και το ηθικό πολιτικό συμβόλαιο που μας δένει μεταξύ μας. Το ηθικό πολιτικό συμβόλαιο του ΣΥΡΙΖΑ, το καταστατικό του, που λέει ότι εγώ δεν δικαιούμαι να πω εκ των υστέρων ότι έκανε λάθος ο Κορονάκης ή η Στυλιανού.
εάν ήμουν στα ηγετικά κλιμάκια, θα έπρεπε να βάλω τις φωνές. Σωστά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Άρα αυτό είναι μια καλή βάση, είναι ένας καλός καμβάς για να κάνουμε συζήτηση ψύχραμα. Συλλογικά. Λέω λοιπόν συλλογικά εγώ. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνατε και έφερε αυτό νομίζω, το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ήταν αυτό μαζί με την απλή αναλογική. Mm. Δηλαδή αποξενωθήκαμε από κομμάτια αυτού που λέμε μετριοπαθείς ψηφοφόροι, από κομμάτια της μεσαίας τάξης, τα οποία τα φοβήσαμε διότι επανήλθαν στη μνήμη πολιτικές οι οποίες. Μνημονιακές, προφανώς, λέτε. Ναι, προφανώς την πληγώσανε. Ναι. Και εκεί πάνω πρέπει νομίζω να σκύψουμε στα σπίτια. Και βεβαίως να κλείσουμε κάθε συζήτηση για επαναφορά απλής αναλογικής. Έχει τελειώσει. Για σας έχει τελειώσει. Ναι, πώς θα προσεγγίσετε. Με ενδιαφέρον θα περιμένω και τις θέσεις των συνυποψήφιων, των συναγωνιστών, σε σχέση με αυτό το μείζον ζήτημα. Δηλαδή, εγώ λέω ότι η παράταξη πρέπει να είναι από την αριστερά μέχρι το κέντρο, να κλείσει οποιαδήποτε συζήτηση για την απλή αναλογική και να ξεκινήσουμε από τώρα να διαμορφώσουμε τους όρους αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Να μας πείτε όμως πώς εσείς θα προσεγγίσετε τα κομμάτια αυτά των ψηφοφόρων, τα οποία μόλις μας περιγράψετε, τι χάσατε, ποια είναι η στρατηγική σας. Οι πρώτες κινήσεις που έκανα εγώ μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου ήταν να συναντήσω τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου από το Επαγγελματικό Τμήμα της Αθήνας και τον κύριο Καβαθά από την ΓΕΣΕΒΕ. Γιατί το έκανα αυτό, γιατί ακριβώς ήθελα να δείξω ότι εκεί πέρα υπήρξε μια τεράστια πληγή για το ΣΥΡΙΖΑ. Στη μεσαία τάξη. Στη μεσαία τάξη. Η οποία μεσαία τάξη είχε έρθει στη δική μας κάλπη το 2015. Σωστό. Προσέξτε. Και τι καταφέραμε με λάθη δικά μας, βεβαίως και με την πετυχημένη σκοπιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε πολιτικές οι οποίες πλήγωσαν τη μεσαία τάξη, οι οποίες δεν ήταν στο πρόγραμμά μας και έχουμε και ένα τεράστιο κίνδυνο τώρα σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουμε πράγματα, να τις υιοθετήσουμε εκ των υστέρων. Να ρωτήσω κάτι. Πώς ορίζετε εσείς, κύριε Παπά, τη μεσαία τάξη, δηλαδή εκείνος που έχει ετήσιο εισόδημα του. Η πονηρή ερώτηση. Λοιπόν, ακούστε, στην πολιτική έχει σημασία ποιος έχει αίσθηση αυτού μεσαίας τάξης. Για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο απευθύνεται στον κόσμο, όταν λέει μεσαία τάξη, πρέπει να αντιλαμβάνεται καταρχήν ποιος αισθάνεται ότι ανήκει στη μεσαία τάξη. Ο επιστημονικός ορισμός και ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιεί η Ελστάτ είναι τόσο δευτερεύον ζήτημα. Ωραία. Που δεν πρέπει να μπαίνει. Εσείς λοιπόν με ποια κριτήρια θα προσεγγίσετε τη μεσαία τάξη. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο έξω από την Κόρινθο, στο οποίο πάω συνήθως τις πάρα πολύ λίγες μέρες τις διακοπές μου. Ο εστιατόρας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, είναι ψηφοφόρος πιστός του ΣΥΡΙΖΑ. Και μου εξηγούσε ότι ενώ ο ίδιος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, οι σερβιτόροι του ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Γίνονται και αυτά, δεν μου απαντήσατε. Για να σας απαντήσω, το φέρνω το ερώτημα. Διότι ακριβώς έχει σημασία το πώς αισθάνεται ο καθένας. Όταν συζητάμε εδώ και μου λέτε, εσείς με ρωτάτε κάτι για τη μεσαία τάξη. Σημασία και αυτός παίρνει τα αποφάσεις το πώς το αντιλαμβάνεται και τι αντιλαμβάνεται. Βεβαίως, αλλά τις αποφάσεις πρέπει να τις κρίνει. Δεν θα μου απαντήσετε κάποιο. Γιατί λέτε ότι δεν σας απαντήσω. Για να μας πείτε πώς ορίζετε εσείς τη μεσαία τάξη. Σας λέω ότι ο ορισμός ο επιστημονικός. Όχι, ο ορισμός ο επιστημονικός είναι απολύτως δευτερεύον ζήτημα. Δεν αφορά κατά ανάγκη μόνο τη θέση στην παραγωγή, αν είναι μισθωτός, αν είναι αυτοαπασχολούμενος, αν. Δεν αφορά ενδεχομένως και το ύψος εισοδήματος. Άρα, πώς θα προσεγγίσετε τους ψηφοφόρους που έχουν πάει προς το ΠΑΣΟΚ ή προς τη Νέα Δημοκρατία? Κυρίως, ναι. Εκεί πέρα πρέπει, σας είπα, να αποβάλουμε από πάνω μας την εικόνα ότι είμαστε απλώς για την περίπτωση μιας καλής ισχυρής διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, εδώ υπήρξε ένα κομμάτι του κόσμου που ήθελε να τα αφήσει πίσω του αυτά ως μνήμες. Ήθελε αυτό να επενδύσει... πιστεύετε ότι προβλημάτισε τους ψηφοφόρους σας? Θεωρώ ότι αποτύχαμε. Ή ότι δεν έπεισε το πρόγραμμά σας ενδεχομένως? Όχι, το πρόγραμμά μας θέλω να το δείτε και να συζητήσουμε και στη λεπτομέρειά του τι μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά η συνολική εικόνα δεν ήταν εικόνα η οποία κατάφερε να αναδείξει κυρίως τις δυνατότητες και τις θετικές προσδοκίες του κόσμου. Εκεί μας νίκησε η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να το πούμε. Να πάμε και σε δύο κομμάτια που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Ένα που αφορά το εσωτερικό σας. Ακούστηκαν φωνές μέσα στο κόμμα για σκουπίδια του ΠΑΣΟΚ από συναδέλφους σας. Πιστεύετε ότι έφταιξε αυτό το άνοιγμα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και σε στελέχη που πήρατε από εκείνο το χώρο? Πιστεύω για την ότι εδώ σας και μία δεκαετία. Εδώ και μία δεκαετία υπηρετούμε μία πολιτική η οποία μας κατέστησε ακόμα κυβερνητικό. Θα ήταν τεράστιο λάθος αυτή την πολιτική να την ακυρώσουμε. Εγώ υπηρετώ αυτό το κόμμα από τότε που αισθάνομαι ότι καταλαβαίνω την πολιτική, από τα 15 μου, από τα 16 μου, από τα 17 μου. Και δεν αισθάνομαι περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ από κανέναν από όσους συμπορευτήκαμε μαζί τα τελευταία χρόνια. Αυτή πρέπει να είναι η αρχή. Πρέπει να χτίσουμε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
και σε ισότιμη βάση να διαμορφώσουμε τους όρους αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία. Και μια και είμαστε στο ΠΑΣΟΚ και στο βάση της αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η επόμενη μέρα, με εσάς πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο ανοιχτή είναι η πόρτα σε συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη? Εννοείται για τις πολιτικές εκλογές. Δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης αυτή τη στιγμή κατά επιλογή του κύριου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει την ευκαιρία της απλής αναλογικής. Εμείς την πληρώσαμε πάρα πολύ εκλογικά. Εδώ πέρα θα υπάρξει στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής μία αναμέτρηση δύο πόλων. Γι' αυτό θα εργαστούμε από την επόμενη μέρα και νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρό και το μήνυμα. Και γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να κλείσει και η κουβέντα της απλής αναλογικής. Τελευταία ερώτηση, κύριε Παπά. Δεν έχουμε τόσο. Θα ήταν καλό να ήταν στο τιμόνι της παραταξής σας μια γυναίκα? Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα η οποία θα διεκδικούσε αυτή την θέση μόνο για το φίλο της. Ο καθένας από εμάς διεκδικεί, νομίζω, τη θέση στη βάση των πολιτικών θέσεων. Έτσι, και αδικεί την κουβέντα. Όχι, δεν υποθέτω φιλετικά. Απλά επειδή είναι η πρώτη φορά μας, θα είναι, ακούστε, αν και εφόσον βγει η κυρία Αξιόγλου στο τιμόνι του κόμματός. Το κόμμα μας αυτή τη στιγμή έχει θεσμοθετήσει την ισότιμη εκπροσώπηση φύλων σε όλα τα όργανα. Άρα είναι ένα κόμμα πρωτοπόρο και νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά. Τώρα, σε σχέση με τη δική σας υποψηφιότητα, πολλοί ισχυρίζονται ότι η καταδικαστική απόφαση που έχετε, το 13-0, αποτελεί ένα βαρύδιο για την υποψηφιότητά σας. Το συμμερίζεστε σε αυτό? Πολλοί δεν εννοείται εντός του κόμματος, διότι δεν έχω ακούσει. Όχι, εντός του κόμματος. Είναι βολές οι οποίες εκτοξεύονται από τη Νέα Δημοκρατία. Τις καλωσορίζουμε. Η Νέα Δημοκρατία χαίρεται με αποφάσεις όπως αυτή που αφορά εμένα, διότι η δική μας η πολιτεία ήταν μια πολιτεία η οποία έφερε λεφτά στο δημόσιο, όπως επιχαίρει και με αποφάσεις της δικαιοσύνης που αθωώνουν άπαντες για τις Ζήμενες και την Νοβάρτης. Κάτι τελευταίο, είπατε στον Αλέξη Τσίπρα, είναι στενός συνεργάτης σας, φίλος σας τόσα χρόνια, ότι θα κατέβετε και τι σας είπε? Εντάξει, αυτά τώρα να τα κρατήσουμε και λίγο. Μα κρατήσατε πολλά για σας. Νομίζω ότι όλοι οι υποψήφοι τον ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Ο Αλέξης έχει μια ξεχωριστή ιστορική συμβολή. Μπορεί να επιστρέψει στην πορεία του χώρου μας. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρός για να αποστρατευτεί για να πάει διακοπές, έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Ευχαριστούμε. Και εμείς